Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στη Δεστουριά. Καλημέρα και σε εσάς. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κορετζίδη, είναι οι πρώτες εβδομάδες αυτές της θητείας σας στο τιμόνι της Δημοτικής Αρχής στην Καστοριά. Έτσι, έχετε κάνει μια σταχυολόγηση τα σημαντικότερα θέματα που βρήκατε μπροστά σας ή που δεν περιμένατε να τα βρείτε, εν πάση περιπτώσει? Εντάξει, ο Δήμος Καστοριάς αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, ήταν ευρέως γνωστό αυτό. Υπήρχε αυτή η αντίληψη, γνωρίζαμε την κατάσταση και βέβαια αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, όπως σας είπα, ήταν γνωστά. Παρ' όλα αυτά δεν οφείλουμε να τα ξεπερνάμε και θα προσπαθούμε καθημερινά με τα θέματα της καθημερινότητας, με αυτά που αντιμετωπίζει ο πολίτης σε καθημερινή βάση, να προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε όλων αυτών των δυσκολιών. Μάλιστα. Μιλάτε για δυσκολίες. Βεβαίως, τι είναι το σημαντικότερο που τώρα σας απασχολεί, που το συναντήσατε μπροστά σας τις πρώτες αυτές εβδομάδες, κύριε Δημαρχή, και ενδεχομένως να μην το περιμένατε, επαναλαμβάνω? Και σίγουρα είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις οι οποίες έχει ο Δήμος Καστοριάς. Βέβαια, οι οικονομικές υποχρεώσεις οι οποίες υπάρχουν σε πολλούς Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα τα οικονομικά που βλέπουμε και έχουμε μπροστά μας αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι κάποια θέματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Τα αντιμετωπίζουμε ψύχρεμα για την ώρα και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με πολλές ώρες δουλειάς και εγώ και το επιτελείο μου και οι συνεργάτες και οι αντιδήμαρχοι και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να βάλουμε μια σειρά, αυτή την σειρά και τον οικοκυριό και την οργάνωση που θέλουμε να έχει πλέον ο Δήμος Καστοριάς. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι κάπως λίγο το αποφεύγετε. Είπατε δεν έχουν προβλεφθεί, δεν είχαν προβλεφθεί. Είναι κάτι συγκεκριμένο δηλαδή που πραγματικά δεν είχε προβλεφθεί και το βρήκατε μπροστά σας, το έχετε μπροστά σας τώρα? Υπάρχουν πάρα πολλές και μεγάλες υποχρεώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ΔΕΗ. Υπάρχουν μεγάλες υποχρεώσεις προς την διάδημα. Ο Δήμος Καστοριάς έχει τις μεγαλύτερες οφειλές από όλους τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας στην συγκεκριμένη εταιρεία. Περίπου 2 εκατομμύρια είναι οι οφειλές του Δήμου Καστοριάς προς διάδημα, τα οποία δεν είχαν μπει και στον προϋπολογισμό του Δήμου. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κάποια θέματα, κάποια οικονομικά, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και βέβαια τα βρίσκουμε μπροστά μας. Έχετε λοιπόν κάποιους οικονομικούς πολλοκέφαλους, θα λέγαμε έτσι, σε διάφορα επίπεδα. Όλων των άλλων. Συν όλων των άλλων. Από εκεί πέρα, προτεραιότητες που βάζετε, κύριε Κορετζίδη, κύριε Δήμαρχε? Είχαμε πει και προεκλογικά, αλλά και το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της, του τέλους των εκλογών και βέβαια μέχρι της ανάληψης των καθηκόντων ως νέα δημοτική αρχή, είχαμε θέσει ένα πλάνο, ένα σχέδιο, με το οποίο λέγαμε ότι αυτό το τετράμινο, το πρώτο, ως νέα δημοτική αρχή θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα της καθημερινότητας, να βάλουμε τη σειρά αυτή που θέλουμε, βέβαια να προετοιμαζόμαστε για τον προϋπολογισμό του 2020 και έχουμε μπροστά μας και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων του Δεκεμβρίου, η οποία όπως είναι σε όλους μας γνωστό, η Καστοριά προσελκύει επισκέπτες και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Αυτά είναι λοιπόν, αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος, συν των προβλημάτων που βλέπουμε και έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή, αλλά όπως τοποθετήθηκα και προηγουμένως, αυτό που προέχει είναι να πει αυτή η σειρά, να γίνει αυτή η οργάνωση και να αποκτήσει και πάλι ο κόσμος να αποκτήσουμε μάλλον την εμπιστοσύνη μας από τον κόσμο προς τον Δήμο Καστοριάς. Η Καστοριά πραγματικά είναι μια πανέμορφη περιοχή, μια πανέμορφη πόλη που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει πόλο κυριολεκτικά έλξης πολλών περισσότερων χιλιάδων τουριστών και επισκεπτών για να δώσουν και επιπλέον εισοδήματα και να αναπτυχθούν και νέες δραστηριότητες. Ωστόσο, πέραν του ότι αυτό το τετράμινο το χαρακτηρίζει ως τετράμινο που θα δώσετε τη μάχη στην καθημερινότητα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας των κατοίκων της Καστοριάς, ωστόσο, κύριε Δήμαρχε, προέκυψε ένα θέμα και γενικότερα συζητείται πλέον στη Δυτική Μακεδονία με το φυσικό αέριο. Τι γίνεται με το φυσικό αέριο και στην περιοχή? Βλέπετε τα χρονοδιαγράμματα, πώς κινείται, τι κινείται, τι θα γίνει, γιατί η Καστοριά έχει πάρει προτεραιότητα. Έχετε και το σταθμό εκεί πέρα στην ποριά της Καστοριάς, έχει προχωρήσει η διαδικασία, έχουν γίνει οι σχετικές δεσμεύσεις, έχουν μπει οι ανακοινώσεις. Τι γίνεται, το παρακολουθείτε το θέμα?
σίγουρα το παρακολουθούμε. Όπως γνωρίζουμε επίσης, ο Δήμος Καστοριάς είναι από τους Δήμους με την μεγαλύτερη έκθεση ότι έχει να κάνει με την διέλευση του αγωγού του ΤΑΝ. Ναι. Και βέβαια το παρακολουθούμε από κοντά. Υπάρχει αυτή η έξοδος στην περιοχή της Ποριάς, που βέβαια θα την εκμεταλλευτούμε και θα την αξιοποιήσουμε έτσι όπως πρέπει και με τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε στην διάθεσή μας. Παρ' όλα αυτά, και εγώ από πληροφορίες δεξιά και αριστερά μαθαίνω το τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, κάποιες προθέσεις του νέου μας Περιφερειάρχη. Mm-hmm. Ακόμη δεν έχουμε κάνει εμείς μια συνάντηση πλην της προηγούμενης εβδομάδας που επισκέφθηκε τον Δήμο Καστοριάς μαζί με την Διαχειριστική Αρχή για να δούμε σε τι εξέλιξη βρίσκεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας. Και βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο, θα γίνει μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη από μέρους μου, όπου θα αναλύσουμε διεξοδικά όλες τις λεπτομέρειες και να δούμε το σημείο που βρισκόμαστε και το πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Με τους αρμοδίους του φυσικού αερίου έχετε μιλήσει, με τους ανθρώπους δηλαδή που είναι αρμόδιοι για το έργο αυτό, το συγκεκριμένο? Με τον εννοείται όχι του αγωγού του ΤΑΠ. Όχι βέβαια, ο ΤΑΠ νομίζω κάνει συγκεκριμένα. Είμαστε σε επικοινωνία, βλέπουμε το πλάνο μας, οι τεχνικές υπηρεσίες ασχολούνται και ο προγραμματισμός με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και βέβαια θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες χρονικά ώστε να είμαστε εντάξει για την διέλευση αυτή ενός πολυπόθητου θα έλεγα έργου που θα λύσει πολλά προβλήματα στους κατοίκους, στους πολίτες της περιοχής μας. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Δήμος Καστοριάς είναι από τους μειονεκτικούς, θα έλεγα σε εισαγωγικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την θέρμανση, ενώ άλλοι δήμοι της περιοχής μας που βρίσκονται σε αυτήν τη μειονεκτική περιοχή, σε ό,τι έχει να κάνει με κλιματολογικές συνθήκες, έχουν και κάποια άλλη, θα έλεγα, ένα πρόσθετο έτσι, κάποιες εναλλακτικές λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την θέρμανση. Ο Δήμος Καστοριάς δεν έχει βρει ακόμη τις λύσεις αυτές. Ευελπιστούμε και θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά ώστε να έλθουν και οι πολίτες του Δήμου μας σε αυτήν τη θέση. Μέσα. Βεβαίως, το 2020 φαίνεται ότι θα είναι το κρίσιμο έτος για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Για το φυσικό αέριο, γενικά βλέπουμε κάποιες εξελίξεις στα ενεργειακά. Μέσα. Για να δούμε τι θα συμβεί. Πάντως ήταν η περιοχή που θα ξεκινούσε ουσιαστικά το φυσικό αέριο εδώ στη Δυτική Μακεδονία, η περιοχή της Καστοριάς, και υπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό σας ρώτησα, αν παρακολουθείτε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Είναι σε βάθος δεκαετίας. Αν τηρείται εννοώ το χρονοδιάγραμμα. Ναι, τηρούνται κανονικά οι διαδικασίες. Μάλιστα. Κάτι ακόμα, κύριε Δήμαρχε. Πρόσφατα είχαμε μια καταγγελία. Είχαμε την καταγγελία εδώ που ήρθε και εδώ στο σταθμό μας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή της Καστοριάς. Σας καταγγέλει και προσωπικά, γιατί όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΟΤΑ, εμένεται και μάλιστα λέει με προκλητικό τρόπο στην πολιτική άποψη ότι τα προβλήματα του Δήμου και των Δημοτών θα λυθούν με απολύσεις. Ναι. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτό το στοιχείο και προφανώς έχει να κάνει αυτό και το επισημαίνει αυτό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου της Καστοριάς για απόλυση 8 εργαζομένων στο ΕΣΠΑ, τη στιγμή που υπογραμμίζει η ΠΟΕΟΤΑ ότι για τους υπόλοιπους 10 αποφασίστηκε η ανανέωση της σύμβασής τους. Τι ακριβώς έχει γίνει, κύριε Δήμαρχε, και τι απαντάτε σε αυτή την καταγγελία? Έχω πει πάρα πολλές φορές και είναι κάτι που υποστηρίζω απόλυτα, ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και για αυτά που πράττει. Οπότε χαρακτηρισμοί και κρίσεις και επικρίσεις των συγκεκριμένων εκπροσώπων των εργαζομένων τις αφήνω στα σχόλια των πολιτών. Γενικά, οι άνθρωποι υποστηρίζουν κάποια συμφέροντα. Μάλιστα το είπα και προχθές ότι ήρθαν εδώ πέρα στην Καστοριά και θα έπρεπε να δικαιολογήσουν με κάποιο τρόπο την ύπαρξή τους εδώ. Οπότε στέκονται στεναρά μέσα πάνω σε αυτά που υποστηρίζουν. Από εκεί και πέρα ο Δήμος Καστοριάς προχωράει, ο Δήμος της Καστοριάς και όχι προσωπικά εγώ, πρέπει να πάρει κάποια μέτρα ώστε να και οικονομικά να συνέλθει και να επανέλθει, θα έλεγα, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υποστηρίξει και τις δομές του, αλλά έτσι όπως επιβάλλεται. Και τι θέλω να πω με αυτό? Δεν μπορεί δηλαδή σε μια δομή η οποία καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών
με 15 εργαζομένους. Ο Δήμος Καστοριάς αυτή τη στιγμή έχει 19 μόνιμους και να ζητάμε ή να μας επιβάλλεται να προσλάβουμε και κάποιο υπεράριθμο προσωπικό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό το πράγμα και οικονομικά αλλά και τυπικά και ουσιαστικά θα έλεγα με βάση τις εγγραφές των νηπίων που σας είπα και πριν. Ήταν μια απόφαση την οποία θα έπρεπε να πάρουμε μέσα σε πολύ μικρό και σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να μην σταθεί το συγκεκριμένο θέμα εμπόδιο στην ανανέωση κάποιων άλλων συμβάσεων. Άρα έπρεπε να προχωρήσουμε με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, τις ανάγκες των παιδιών και βέβαια τα χρονικά περιθώρια τα οποία μας δίνει ο νόμος για την ανανέωση των συμβάσεων. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν μπορούμε να βρούμε κάποια χρήματα ή να τρέξουμε να προσπαθήσουμε να φέρουμε κάποιες έξτρα επιδοτήσεις. Αυτή δεν είναι για ανανέωση σύμβασης. Έγινε ανανέωση η ανακοίνωση αναφέρεται σε ανανέωση σύμβασης στο ΕΣΠΑ. Έγινε ανανέωση σε κάποιους και έγινε απόλυση σε κάποιους άλλους. Θα το θέσω διαφορετικά. Ήταν 18 οι συμβασιούχοι του ΕΣΠΑ. Έγινε ανανέωση στους 10 και έγινε μία ανανέωση και όχι απόλυση στους 8. Αυτό πώς προέκυψε, υπήρχαν και κριτήρια πολύ δηλαδή. Καλά γνωρίζουμε όταν μιλάμε για συμβασιούχους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μία σύμβαση εργασίας με ορισμένο χρόνο. Όταν τελειώνει λοιπόν αυτή η προθεσμία, είτε ανανεώνεται είτε δεν ανανεώνεται. Ναι, αυτό ρώτησα. Έγινε με κάποια κριτήρια σε κάποιους να συνεχιστεί τα η σύμβασή ήταν, τους και τα κριτήρια ήταν σύμφωνα με τις, και ανάλογα με τις ειδικότητες του καθενός. Εκεί δηλαδή που υπήρχαν οι ανάγκες να καλυφθούν οι συγκεκριμένες θέσεις και εκεί που δεν υπήρχαν ανάγκες να καλυφθούν θέσεις έγινε μια ανανέωση συμβάσεων. Άρα σε κάποιες θέσεις που ήταν, που τις χρειάζεστε τους κρατήσατε και τους ανανεώσατε τη σύμβαση και σε κάποιους που δεν χρειάζονταν δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους. Έτσι είναι. Και αυτό θα γίνεται και αυτό πρέπει να γίνεται, δηλαδή να έχει το απαραίτητο προσωπικό, αυτό που χρειάζεται στις απαραίτητες θέσεις, στις θέσεις που χρειάζεται, εάν θέλουμε να λειτουργήσει σωστά η Δημοτική Αρχή και όπως σας είπα και πριν, είναι κάτι, είναι κάτι που πρέπει να γίνει και θα γίνει, διότι πρέπει ο Δήμος Καστοριάς πλέον να ορθοποδήσει και να μην κάνει πολιτική εις βάρος του δημοσίου χρήματος. Τώρα, η υποέωτά σας κατήγγειλε χωρίς να σας συναντήσετε. Δεν είχατε κάποια συνάντηση πριν, μια ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει. Κάναμε πάρα πολλές συναντήσεις με τους συμβασιούχους, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν καταλάβει το τι γίνεται και έχει γίνει αποδεκτό. Τώρα, όπως είπα, εάν κάποιοι θέλοντας να δικαιολογήσουν τη θέση τους, θέλοντας να δικαιολογήσουν κάποια έξοδα παραστάσεως, προσπαθούν να ξεσηκώσουν το σύμπαν, αυτό το αφήνω, όπως είπα, στην κρίση των πολιτών. Μέσα. Κύριε Δήμαρχε, τώρα είπατε ότι αυτό το διάστημα θα είναι το διάστημα της παρέμβασής σας στην καθημερινότητα και την επίλυση των θεμάτων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα έχετε συγκροτήσει όλα τα όργανα, τις επιτροπές, τα διοικητικά συμβούλια, τις επιχειρήσεις, όλα αυτά. Έχετε κάποιο έργο που μπροστά σας το περιμένετε το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα? Γίνεται μάλλον το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες το επιχειρησιακό μας σχέδιο. Ναι. Γιατί και φυσικά ο Δήμος δεν μπορεί να παραμείνει στην καθημερινότητα. Καλή καθαριότητα, καλά όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Αλλά βέβαια αυτές είναι εικόνες οι οποίες θα έλεγα τα οποία μάλλον είναι και τα αυτονόητα που θα πρέπει να κάνει κάθε δημοτική αρχή. Όταν θέλουμε να έρθουμε σε πορεία ανάπτυξης, θα πρέπει να εκθέσουμε στον κόσμο και ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Και βέβαια το πλάνο μας κυλάει έτσι όπως το είχαμε προγραμματίσει από την αρχή. Άρα προετοιμάζεστε για τον πρώτο σας προϋπολογισμό, για το τεχνικό πρόγραμμα, για όλα αυτά που είναι άκρως απαραίτητα για να προγραμματίσετε και τα έργα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια μικρή, θα έλεγα, και λίγο υπομονή από τον κόσμο, ο οποίος είναι γνώστης της κατάστασης. Θα ενημερωθεί βέβαια και περαιτέρω για το τι ακριβώς κατάσταση παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, χωρίς να μένουμε σε αυτά, χωρίς να τα χρησιμοποιούμε ως δικαιολογίες, χωρίς να τα χρησιμοποιούμε ως υπεκτηγή. Δεν μιλάτε για καμένη γη προφανώς. Από εκεί πέρα προχωράμε με γνώμονα, όπως είπα, στο πλάνο μας να έχουμε την ανάπτυξη και στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά όλα αυτά χρειάζεται να γίνει με κάποια βήματα που θα πρέπει να προηγηθούν. Κύριε Δήμαρχε, λέω, δεν μιλάτε προφανώς για καμένη γη, δεν άκουσα κάτι τέτοιο στο λόγο σας μέχρι τώρα. Τουλάχιστον λέτε για προβλήματα, για εκκρεμότητες. Αλλά καμένη γη δεν υπάρχει. Για άνθρωπος που δεν στέκομαι ποτέ στο παρελθόν, αυτά όλα που σας είπα
και που θα μάθει ο κόσμος είναι για να έχει μία ενημέρωση για το τι κατάσταση υπάρχει. Οφείλετε να και το θα κάνουμε. Έλεγα οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Ο Δημότης είναι αυτός που μας στηρίζει, ο Δημότης είναι αυτός που έχει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ο Δημότης είναι αυτός που από το υστέρημά του πληρώνει κάποια τέλη ανταποδοτικά και βέβαια όταν πληρώνει ανταποδοτικά τέλη το λέει και η λέξη, θα πρέπει να έχει και ανταποδοτικά. Και ανταπόδοση, ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κορετζίδη, να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε και τη συνέντευξη. Βεβαίως, παρακολουθούμε όλα τα θέματα της Καστοριάς και του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής στην περιφερειακή εννοείτε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη θητεία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Βεβαίως, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.